Τις πολύ καλές σχέσεις Ελλάδος και Κίνας επισήμαναν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και Γουάνγ Γι στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την εφόλης θεσίλη συζήτησή τους. Η οικονομική συνεργασία στο πλαίσιο του τουρισμού, της ναυτιλίας, του εμπορίου και του πολιτισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο Υπουργών. Έμαθα ότι πέρσι επισκέφτηκαν περίπου 3 εκατομμύρια Κινέζοι τουρίστες στην Ιταλία και η προέλευση του ρωμαϊκού πολιτισμού είναι στην Ελλάδα. Γι' αυτό θεωρώ ότι εάν μπορεί να έρθουν μισή από αυτόν τον αριθμό, που είναι δηλαδή 1,5 εκατομμύρια, θα είναι 10 φορές περισσότεροι από τον αριθμό των Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα πέρσι. Και πιστεύω ότι αυτή η ημέρα δεν είναι μακριά. Δεν φαίνεστε πολύ χαρούμενοι για αυτόν τον αριθμό. Αυτό το μεγάλο κινέζικο σχέδιο έχει και ένα στοιχείο οραματικό, δεν είναι απλώς υλικό. Δεν είναι μόνο οι επενδύσεις, τα τρένα, οι δρόμοι. Είναι ταυτόχρονα και η θέληση να διασυνδεθούν ακόμα πιο στενά οι κόσμοι μας και οι πολιτισμοί μας. Η Κίνα είναι μια αξιόπιστη και σταθερή φίλη της Ελλάδος. Η επίσκεψη και η διμερή συνάντηση γίνεται και με την ευκαιρία του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών που ξεκινά σήμερα με μια πολιτιστική εκδήλωση και με το επιστημονικό συνέδριο και θα συνεχιστεί αύριο με τις διαβουλεύσεις των Υπουργών. Επίσης, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τον φίλο Υπουργό κοντά μας, γιατί φέτος, το 2017, έχουμε το έτος των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κίνα. Ο πολιτισμός και οι σχέσεις μας είναι σχέσεις που στηρίζονται στην ήπια ισχύ, στο γεγονός ότι είμαστε δύο χώρες που σφραγίσαμε τον πολιτισμό της περιοχής μας. Η Κίνα υπήρξε το κέντρο του κόσμου επί χιλιάδες χρόνια στην Νοτιοανατολική Ασία και σε όλη την Ασία και επηρέασε τον κόσμο. Η Ελλάδα υπήρξε η ακρόπολη του δυτικού και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και σαν ακαδημαϊκός δάσκαλος είναι μεγάλη χαρά μου να έχω τον Υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας της οποίας δίδασκα την εξωτερική πολιτική. Και πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις μας είναι ακόμα καλύτερες και από αυτά που δίδασκα. Καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ πολύ, Βίλε Γουάνκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ελληνική κυβέρνηση, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, καθώς και τον Έλληνα Υπουργό, τον κύριο Κοζιά, για την δυναμική υποστήριξη και θετική συμμετοχή της προς την πρωτοβουλία της μιας ζώνης, ενός δρόμου. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα σίγουρα θα είναι ένα σημαντικό εταίρος της Κίνας στην διαδικασία της οικοδόμησης της μιας ζώνης ενός δρόμου. Φέτος ολοκληρώνονται 45 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Κίνας και είναι ο 11ος χρόνος από τότε που έχει διαμορφωθεί μια στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσά μας. Συζητήσαμε ιδιαίτερα για τις πολιτιστικές, επιμορφωτικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές μας σχέσεις, για τη σημασία της θάλασσας και του θαλάσσιου δρόμου σε αυτό το σχέδιο του One Belt, One Road που εκφράζεται μέσα από την ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό. Συζητήσαμε για τη σημασία που έχει το λιμάνι του Πειραιά και οι επενδύσεις της Κόσκο, τα μορφωτικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά σχέδια συνεργασίας που έχουμε. Κουβεντιάσαμε για την ανάγκη ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεών της με την Κίνα. Μίλησα και εξήγησα το πώς βλέπει η Ελλάδα τα προβλήματα της περιοχής της και πώς η Ελλάδα δρά ως κράτος και χώρα σταθερότητας. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σχολίασε και τις εξελίξεις στην ΑΠΟ Ανατολή, ό,τι έχει να κάνει με τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας και της κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή, κάνοντας λόγο για ανάγκη διαφύλαξης της ειρήνης και της σταθερότητας. Επιμένουμε να πραγματοποιήσει την αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου και να πραγματοποιήσουμε την ειρήνη και να διαφυλάξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής εκείνης, καθώς η ειρήνη, ο ειρηνικός τρόπος είναι η μόνη λύση.